νομός Αττικής, ο ρομπός, η Σοφία. Από μικρή βρίσκομαι μέσα στον πρωταθλητισμό. Δεν έχω μάθει να χάνω. Αγαπώ το βόλεϊ και όλες τις ομάδες τις οποίες έχω παίξει, όπως η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και η τωρινή μου ομάδα Παναθηναϊκός. Αν όλα πάνε καλά, σε 5 χρόνια θα κρεμάσω τα παπούτσια μου και στόχος μου είναι να ιδρύσω τις δικές μου εγκαταστάσεις beach volley στον Οροπό. Πόσα γήπεδα? Έναν αναλόγως τι χρήματα θα πάρω. Ναι. Ιδανικά θέλω 2-3 σίγουρα. 2-3 γήπεδα να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Άρα η επένδυση πόσο είναι? 15.000. Με 15.000 κάνεις μια τέτοια κατάσταση? Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια? Έχεις το χώρο δηλαδή? Ναι, έχω το χώρο. Α, έχεις το χώρο, γιατί αλλιώς θες πολύ περισσότερα. Ναι, ναι. Άρα θα το κάνεις ούτως ή άλλως. Εντάξει, ναι, απλά είχα πολλές δυσκολίες αν το κάνω μόνη μου. Κατάλαβα. Ενώ χωρίς κάποια. Τράπεζα, καναδάνιο. Θα ήθελα να το αποφύγω. Θα ήθελα να το αποφύγεις, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λες καλύτερα να τα πάρω έτοιμα. Τι ωραία είναι. Θα πάρω από το τραπεζίτη. Από το γλυκούλι του τραπεζίτη. Είσαι πρωταθλήτρια, έτσι. Έχεις κάνει χρόνια πρωταθλητισμό και συνεχίζεις ακόμη. Ναι, παίζεις, ναι, στο Παναθηναϊκό βόλεϊ. Ναι. Πόσα πρωταθλήματα έχεις πάρει? Με τον Ολυμπιακό 5. 5 με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. 5 πρωταθλήματα, 5 κύπελα. Και γιατί έβγες, ρε Σοφία? Γιατί χάσαμε τη Σοφία, ρε παιδιά? Τι συνέβη? Και πήγες στο Παναθηναϊκό, ε? Μετά πήγα στην ΑΕΚ και μετά, ναι, στο Παναθηναϊκό. Στο Παναθηναϊκό πόσα χρόνια είμαι? Είναι τρίτος. Ο τρίτος. Έχεις πάρει κανένα πρωτάθλημα εκεί? Όχι. Μάλιστα. Το παίρνει Ολυμπιακός ακόμα. Εκεί. Λοιπόν, ωραία. Μη στεναχωριέσαι τόσο. Όχι, εντάξει. Εγώ. Για σένα το λέω, γιατί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη φοβερή Σοφία. Τη Σοφία της καρδιάς μας εδώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, λέω να ανοίξω τον αριθμό με το κουτί. Όχι. Και έτσι μπορείς να το πεις. Ότι να ανοίξω τον αριθμό με το κουτί. Λέω να ανοίξω τον αριθμό με το κουτί, Αντώνη. Έλα ένα. Το κουτί με τον αριθμό 12. 12, οκ. Okay. Νομοδράμα. Και έτσι, πάμε στον Κωνσταντίνο. Το Μίστερ Κωνσταντίν. Το Μίστερ Κωνσταντίν, μπράβο. Το έχει πιάσει καλή το νόημα ο Μίστερ Κωνσταντίν. Σου λέει και λεφτά να μην πάρουμε από τον deal. Εννοείται. Θα πάρουμε followers εδώ. Εννοείται, πέρα. Εννοείται. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί οι followers θα μας μεταφράζονται θέλουμε σε λεφτά. Εννοείται. Φοβερό αυτό. Άλλη γενιά, άλλη φάση. Νικολέτα, έτσι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το καλοκαίρι έχει γίνει ολόκληρο θέμα με τους influencers που παίρναν τηλέφωνο σε ξενοδοχεία. Δεν είμαστε τζαμπατζίδες. Ναι, το έχεις ακούσει αυτό που λέγανε τους τζαμπατζίδες. Παίρναν influencer τηλέφωνο στα ξενοδοχεία και λέγανε θα έρθουμε, αν θέλετε να έρθουμε να κάνουμε διακοπές, να φάμε, να πιούμε κτλ. Και να κοιμηθούμε και να σας αναβάσουμε κάποιες φωτογραφίες. Λίγοι είμαστε επαγγελματίες όμως. Εσύ, Κωνσταντίνε, δεν παίρνεις, σε παίρνουν, Κωνσταντίνε, να πας. Έτσι, εννοείται. Τέλεια. Και ο Κωνσταντίνος κάνει πρόβλεψη. Έχω τα 50 ευρώ. Ανοίγεις. 40.000, δυστυχώς. Oh. Σοφία, ξεκίνησες. Τρομερή αρχή, πολύ άσχημα. Πάρα πολύ ωραία. Με 40.000 εκτός. Πάρα πολύ. Πάμε στο μέλλον. Λέω να πάω στον αγαπημένο μου Άλεξ, το νούμερο 16. Πάμε στο 16, στον Αλέξανδρο. Σοφάκι μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το λέει και το εννοεί και ο Αλέξανδρος και η Κατερίνα βεβαίως που έχει στεναχωρηθεί που φεύγει η Σοφία. Το πιστεύω και ο Δημήτρης. Τα 2 μέρες με τη Σοφία εδώ. Μετράς κάθε λεπτό, κάθε ώρα. Αυτά μου βάζει και τώρα μου. Θέλουμε, Αλέξανδρε, μία πρόβλεψη. Εύχομαι να έχω τα 750 ευρώ. Ανοίγεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ δυνατό. Μπράβο, Αλέξανδρε. Χαιρόμαστε διπλά και γιατί βγάζεις κόκκινο, το δεύτερο κόκκινο για τη Σοφία και γιατί κερδίζεις εσύ 250 ευρώ. Είναι η δεύτερη πρόβλεψη. Είναι η δεύτερη πρόβλεψη. Η δεύτερη πρόβλεψη, 500 ευρώ για τον Αλέξανδρο. Εσύ, Δημήτρη. Σαν γείτονας, παίρνω τίποτα. Όχι. Α, δεν παίρνω, εντάξει. Το μήλο παίρνεις. Το μήλο. Πάμε λοιπόν, Σοφία, σήκω. Ή να πάω εγώ, τι θέλεις. Έλα. Δεν γίνω, κοντά. Α, αυτό έρθει, την πάτησα. Καλό. Πάω στο 21. Πάω στο 21, στο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε,
Τι νέα, καλά όλα. Έχεις ετοιμάσει ματινάδα για το κορίτσι μας. Δεν ήρθα προετοιμασμένο σήμερα. Δεν ήρθα σήμερα, ναι. Δεν είναι και για χόρταση. Ναι. Ματινάδα δεν είναι. Μία τη βδομάδα, μία τη βδομάδα. Ακριβώς. Δεν είσαι και Μανώλης. Ναι. Μανώλης θυμάσαι. Ο Μανώλης ήταν. Τρεις κάθε μέρα, τι, πέντε έλεγχοι. Ήταν όλες καλές. Για τον κάθε να έχει μία ματινάδα. Ναι, ήταν πολύ εύστοχος. Και ο Κωνσταντίνος ανοίγει. Μπράβο, 2 ευρώ. 2 ευρώ. Τυχώς. Ζαρώσικη ρουλέτα. Λοιπόν, η Σοφία που σπούδασε και κοινωνική ανθρωπολογία, ένα από τα 6 κόκκινα ή ένα από τα μικρά κίτρινα που υπάρχουν, Γιώργο. Μακάρι. Ο Γιώργος ανοίγει. Σκότος. Κρίμα. Μετά τις 10 πάνε και 60. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουν μείνει 7.30 τώρα. Αν ήμουν προπονητής, αν ήσουν στην ομάδα, θα σε έβγαζα για λίγο τώρα να συνέρθεις στον πάγκο, να βάζα αλλαγή. Κάποια άλλη παίχτρια. Θέλω τη μαμά μου! Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μόνο εγώ είμαι εδώ. Και σένα. Ο πιο κοντινός είμαι. Και εδώ είμαι δίπλα σου. Αλλά ούτε εσύ δεν μπορείς. Τι θα μου κάνω, δεν μπορώ τίποτα. Τι να κάνω, εγώ μπορώ να πω... Πάμε δυνατά! Δυνατά πάμε! Θα πάω στην Προεδράρα. Πάμε στον Πρόεδρο. Ελάτε κοντά. Πάμε λοιπόν στο 19. Ο Πρόεδρος με τα καλύτερα καρπούζια. Ξεβγήκαν τα καρπούζια τώρα. Πάνε τα καρπούζια. Ναι, λέω. Ξεβγήκανε. Καλή παραγωγή. Επειδή δεν έφερες γι' αυτό. Δημήτρη, συγκεντρώσου σου. Σοφαγή. Σοβαρός. Καλή επιτυχία, χάρηκα που σε γνώρισα. Μείνε όπως είναι να αλλάξει μόνο αυτό. Τέλεια. Σ' αγαπάω. Και έτσι σοβαρός ο Πρόεδρος ανοίγει. Ναι. Ωραίο είναι, παιδιά. Εντάξει, πάμε. Χαρά είναι. Πάμε δυνατά, ωραίο είναι. Είναι πολύ καλό, μένουν οι 7.30. Μένουν και οι 2, Αλέξανδρε. Εννοείται. Και μένουν και 5 κόκκινα, Γιάννη. Έτσι, μπράβο, έτσι. Μαριλένα, Κωνσταντίνε. Οι ελπίδες υπάρχουν ακόμα. Μπράβο, οι ελπίδες υπάρχουν, συνεχίζουμε. Η Σοφία το παλεύει ακόμη. Παλεύω να βρω κόκκινα, ναι. Πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 15. Πάμε στο 15, στη Βιβί. Έλα, χαμογέλα, Σοφία, τώρα πήρες μια απόφαση. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Η κουκλάρα του Ντίλ, έτσι το μοντέλο μας. Βέβαια. Κούκλα. Τι λες, Δημήτρη, όλα καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία, ναι, ξέρω. Υπάρχει και άλλος κόσμος από εδώ να δεις. Δεν ξέρει. Και η Βιβί, μας. Ανοίγει! Μπράβο, Βιβί! Μπράβο, Βιβί! Συγχαρητήρια! Πες τη συγκαλύτερη! Τα συγχαρητήριά μου! Συγχαρητήρια από τα μετά. Ένα κουτί ακόμη, Σοφία! Βλέπουμε και όλους τους παίκτες να το διασκεδάζουν. Και η Σοφία συνεχίζει. Πρόεδρο. Στο μένα νούμερο 19. Τόσα ωραία παιδιά υπάρχουν εδώ μέσα. Ωραία, εδώ μένα βρήκες τώρα εδώ. Περίμενε, μην κλείσεις. Όχι, φύγε από μένα τώρα. Δεν θέλεις, ωραία, φεύγω. Είπε όχι ο Πρόεδρος, είπε. Έχει το δικαίωμα να αρνηθεί. Θα τον ακούσει. Και θα τον ακούσει η Σοφία. Θα πάω στο νούμερο 6. Πάμε στο 6. Να μου αχαΐας. Στην Κατερίνα. Σε εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ. Κατερίνα που είναι πάρα πολύ καλή στο να λέει με ποιους μοιάζουμε όλοι. Ναι. Πριν ναι, από την εκπομπή, ναι, μου λέει να το πω. Με ποιον μοιάζει, μου λέει το κορίτσι από τα Γιάννενα εδώ, η Μαριλένα. Με ποια μοιάζει. Να το πω. Πες. Με την Ελένη Φιλίνη. Με την Ελένη Φιλίνη. Είναι έτσι, Μαριλένα. Το έχω ξαναπεί. Με ποιον μοιάζει ο Γιάννης. Νίκο Βέρτη. Με τον Νίκο Βέρτη. Κάτι έχει. Με Ιωάννα. Την Ιωάννα δεν την έχουμε δεν βρει ακόμα. Ο Πρόεδρος. Θα το βρει. Πάολα. Με την Πάολα μου λένε. Πάολα. Το έχουν ξαναπεί. Πάολα. Ο Κωνσταντίνος. Κουσκούνης. Κουσκούνης. Φοβερός. Κώστας Κουσκούνης. Κάρβουνο. Και η Κατερίνα. Έτοιμη για κόκκινο. Άνοιξε, Κατερίνα.
απογοήτευση. Έφυγαν οι 20.000, έμειναν όμως οι 60. Αυτό είναι το σημαντικό, οι 10 και οι 7.5. Τις μόνο είναι έτοιμος για το χειρότερο. Για το χειρότερο, σωστό. Άκουσε τη σου λέει ο Δημήτρης, να είσαι έτοιμη για το χειρότερο. Εύχομαι βεβαίως. Οπότε οτιδήποτε άλλο έρθει θα σε γεμίσει ικανοποίηση. Είναι οδηγός πραγματικά από έναν έμπειρο από τον 22. Και ανοίγει ο 22. Μπράβο! Μπράβο! Ένα λεπτό έξω. Αχ, πολύ ωραίες αυτά, να ξέρεις την πρώτη μέρα. Και το καλύτερο μου. Κυρίες και κύριοι, μένουν οι 7.5. Με καθυστέρησε, αλλά το είπαμε. Μένουν οι 7.5, κύριε τραπεζίτη, θα το πω. 1.000 ευρώ. Ένα, δύο, τρία. Δύο κουτιά, δύο πολύ δύσκολα κουτιά. Γκραν Κινιόλ. Θα πάω στον αριθμό 10. Πάμε στο 10. Λοιπόν, Σοφία μου, επειδή έχω δουλέψει και στην Ευρώπη πολλά χρόνια παλαιότερα ως DJ. Αλήθεια. Δεν προλάβαμε να τα πούμε, δεν είσαι, ναι. Θα τα πούμε. Και αγαπάμε ρομπό, αγαπάμε και beach volley. Εύχομαι να έχεις το ένα λεπτό. Εδώ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Το ένα λεπτό έχει βγει, αλλά το ένα ευρώ μπορεί να βρει. Δεν έχει σημασία, ναι, το ένα ευρώ. Το ίδιο μας κάνει, κόκκινο να είναι. Και Αλέξανδρε, πάμε. Μπράβο, ένα ευρώ. Καλωσορίζουμε και την Τάμπτα στην παρέα μας. Και η Τάμπτα χορεύει και τραγουδάει για το ένα ευρώ που έβγαλε η Σοφία. Και πάμε στο πιο δύσκολο κουτί. Όλοι μας έχουμε μεγάλη αγωνία. Έχουμε τρία κόκκινα και ένα κίτρινο μέσα στο παιχνίδι. Τις 7.500, ένα μεγάλο ποσό. Και η Σοφία ξέρει ότι εάν κρατήσει τώρα τις 7.5 θα ακούσει μια πολύ καλύτερη προσφορά από πριν. Σ' ακούμε, Σοφία. Μπορεί και διπλάσια. Στο 18 θα πάω. Πάμε στο 18. Πάμε στην Ιωάννα. Σημαντικό. Ιωάννα ξεσφράγησε. Καλή επιτυχία σου. Αυτό που έχει να κάνει Δημήτρη είναι να σηκώσει το καπάκι και απλά να βγάλει ένα τρίακο. Στο μήνα αγώνεσαι. Τα 10 ευρώ. Δεν σου λέω σίγουρα. Αλήθεια λες. Υπογράφει ο πρόεδρος. Αλέξανδρε, συμφωνείς? Συμφωνώ και εγώ, βάζω και σφραγίδα. Για πρώτη φορά συμφωνούν και οι δύο. Για πρώτη φορά ο Δημήτρης με τον Αλέξανδρο. Η ηγεσία του κινήματος συμφωνεί. Του κινήματος του Τιλ. Ναι. Και Ιωάννα, βγάλε μας τα 10 ευρώ. Για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Ανοίγεις! Ναι! Γιάννη. Νομίζω, Σοφία, ότι έχεις τα 500 ευρώ. Θέλει πάλι να υπογράψει ο Δημήτρης, να βάλει σφραγίδα. Το 50. 50, εσύ. 50 και οι δύο συμφωνούνε. Συμφωνούν και οι δύο, για να δούμε. Και είστε σίγουροι? Ναι! Άνοιξε! Ναι! Και εδώ! Σούπερ! Άλλο ένα! Θα πάρει τα 3.5. Σοφία, παίξε. No deal, λέει ο Δημήτρης. Ο Αλέξανδρος. No deal. No deal. Και οι δύο για άλλη μια φορά συμφωνούν. No deal. Deal. Ρώτησα τη μία ενδεκάδα, τη δικιά σου ενδεκάδα. Λοιπόν. Και η Σοφία θα μας το δείξει με τα χτυπήματα. Μόνο όταν το δούμε θα το πιστέψουμε. Ένα, δύο και... Δεν ξέρω. Περιμένω εγώ, το έχω δει πολλές φορές, ένας παίχτης να λέει ότι θα σταματήσει και τελικά να πηγαίνει παρακάτω. Πώς το είπα. Και η Σοφία... Στοπ εδώ! Στοπ εδώ, έκανε την χαρακτηριστική κίνηση. Στοπ εδώ!
Στο παιδό είπε η Σοφία, μάλιστα. Κερδίζει 3.500. Και πάμε στο τελευταίο κουτί. Οι μόνοι δύο που έλεγαν να συνεχίσει είναι οι δύο καλοί της φίλοι. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος, και νομίζω και κάποια τα κορίτσια εδώ είπαν. Εγώ. Και η Κατερίνα είπε, μπράβο. Οι τρεις καλοί σου φίλοι είπαν. Έχω τις 7.5. Αλλά η Σοφία φοβήθηκε. Ναι, καλά έκανες και φοβήθηκες, ρε φίλε. Και νομίζω ότι σωστά φοβήθηκες, έτσι. Εσύ αν σε έπαιρνα, θα μου έλεγες αν ήσουν εσύ βοήθεια μου, θα μου έλεγες. Εγώ θα σου έλεγα, συνέχισε. Συνέχισε, ναι, Σοφία, συνέχισε, γιατί θα ήθελα εδώ να πανηγυρίσεις το τέλος. Και τώρα θα πανηγυρίσεις, όπως και να έχει, αλλά σου πάει να πανηγυρίσεις. Για να δούμε όμως τώρα. Ή θα χαλάσει η φιλία μας τώρα. Εδώ είναι, ελπίζουμε να δούμε τις 7.30 εδώ, αντίστροπα συναισθήματα. Άνοιξε, Κατερίνα. Το ξέρα. Λίγο ήθελες. Ξεσφράγισε, Σοβάκη. 7.500 είχες. Απλά ήσουν άτυχη γιατί φύγαν όλα τα άλλα κίτρινα. Δεν είχες κανένα στήριγμα. Ναι, αυτό. Και έτσι φοβήθηκες πολύ. Και είναι λογικό να φοβάσαι. Είσαι καιρό στο παιχνίδι. Έχω δει πολλά να γίνονται. Έχουν δει πολλά, βέβαια. Μπορείς τώρα να πας να χαιρετήσεις τους φίλους σου και σε περιμένουμε και στο επόμενο παιχνίδι να κάτσεις εκεί που κάθεται τώρα. Και εγώ σε περιμένω στο γήπεδο, αν τελικά ανοίξουν έτσι για τους θεατές. Ναι. Έστω και να πανηγυρίζει τον Ολυμπιακό, δεν πειράζει. Θα το αντέξει. Και σε περιμένουμε ξανά στον Ολυμπιακό. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Δεν ξέρω, αν και πραγματικά πέρασα πολύ ωραία στο παιχνίδι και το χάρηκα, φεύγω με την αίσθηση ότι έχασα και όχι ότι κέρδισα, δυστυχώς. Ήμουνα βέβαιος και εγώ και ο Δημήτρης, ο πρόεδρος, ότι μέσα στο κουτί της όντως πραγματικά υπήρχε αυτό το ποσό. Πήρε ένα σημαντικό ποσό, ναι, αλλά θα μπορούσε να φύγει με πολύ μεγαλύτερο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Σοφία είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη και θυμωμένη με τον εαυτό της, αλλά η Σοφία είναι πρωταθλήτρια και είναι μάχημη. Σοφία, μας αγαπάμε πάρα πολύ και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.